εικόνα ω προς την πορεία υγείας των νοσούντων από κορονοϊό, ως και τα νέα ύποπτα κρούσματα στην Ήπειρο μέχρι σήμερα 5 5η-9 Απριλίου το μεσημέρι, σύμφωνα με τα στοιχεία των νοσοκομείων, έχει ως εξή. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Στη μονάδα αυξημένη φροντίδα νοσηλεύεται ένα θετικό περιστατικό. Πρόκειται για τον ασθενή από τα Ιωάννινα, ο οποίο είναι διασωλημμένο και παρουσιάζει σταθερή βελτίωση. Στη ΜΕΘ μεταφέρθηκε σήμερα ολικιωμένο από την Άρτα, αφού η κατάσταση τη υγεία του είναι σταθερά βελτιωμένη. Στη μονάδα λοιμωδών αρνητική πίεση εξακολουθούν να νοσηλεύονται τρία διαπιστωμένα θετικά περιστατικά. Το πρώτο είναι θετικό περιστατικό από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρα, με την κατάσταση τη υγεία του ασθενή να παρουσιάζει βελτίωση. Yeah. <laughs> Το δεύτερο περιστατικό φορά θετικό κρούσμα από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέμπεζα με την υγεία του ασθενή να παραμένει σταθερή. Το τρίτο είναι η σύζυγο του ηλικιωμένου θανόντου από την Κέρκυρα. Η κατάσταση τη υγεία τη είναι βελτιωμένη. Κατά τη χθεσινή ημέρα, εξετάστηκαν από το εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 46 νέα δείγματα. Τα 33 που αφορούν όλα τα νοσοκομεία τη Υπήρου ήταν αρνητικά. Τα υπόλοιπα 13 αφορούν δείγματα που στάλθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρα και είναι όλα αρνητικά. Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνο Χατζικόστα. Τα δύο δείγματα που στάλθηκαν χθε είναι αρνητικά. Σήμερα στάλθηκαν τέσσερα νέα δείγματα για εξέταση. Από το σύνολο των 115 δειγμάτων που έχουν ληφθεί ως σήμερα, το ένα ήταν θετικό, κάτοικο πρέβεζα. Και αναμένονται αποτελέσματα για τα τέσσερα ανωτέρω. Όλα τα υπόλοιπα είναι αρνητικά. Γενικό Νοσοκομείο Άρτα. Τα 17 δείγματα που στάλθηκαν χθε για εξέταση είναι αρνητικά. Σήμερα στάλθηκαν 21 δείγματα για εξέταση. Τα τρία επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα τα οποία διαμένουν στην Άρτα εξακολουθούν να βρίσκονται σε καραντίνα στην οικία τους και ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή με παρακολούθηση από ιατρική ομάδα του νοσοκομείου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Επίσης, όλες οι διαπιστωμένες επαφές τους που προέκυψαν από την εκλάτηση εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατοικών περιορισμό και παρακολουθούνται. Γενικό νοσοκομείο Πρέβεζε. Στο νοσοκομείο σήμερα νοσηλεύεται ένα πιθανό περιστατικό του οποίου το αποτέλεσμα δείγματο αναμένεται. Δεν λύθηκε άλλο δείγμα πιθανού περιστατικού. Όλε οι διαπιστωμένε επαφέ των θετικών περιστατικών, τόσο του ενό που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όσο και των δύο που βρίσκονται σε καραντίνα στην οικία του και παρακολουθούνται από το νοσοκομείο, μετά την χλυλάτιση και τι οδηγίε του ΕΟΔΗ, έχουν τεθεί σε κατοικών περιορισμό και παρακολουθούνται. Όλοι είναι καλά στην υγεία του. Στην οικία του βρίσκονται επίση και παρακολουθούνται τα δύο θετικά περιστατικά που νοσηλεύθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και έλαβαν εξητήριο στις 5 Τετάρτου του 2020. Στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, τα πέντε δείγματα που στάλθηκαν χθες για εξέταση ήταν όλα αρνητικά. Έως σήμερα έχουν ληφθεί συνολικά 21 δείγματα και ήταν όλα αρνητικά. Στο κάμπινγκ του Δρεπάνου εξακολουθούν να φιλοξενούνται 20 άτομα από διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης.